Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Φίλε, να σου πω, μήπως να κλείσω εισιτήρια για σκιάθο από τώρα για να βρούμε. Ναι ρε, κλείστα. Ωραία, βάλε μου τα λεφτά τότε στην κάρτα και τα κλείνω. Άμα είναι πλήρωσε τα τώρα και στα δίνω αύριο. Πάλι άρχισες, αφού δεν θα μου τα δώσεις ρε φίλε. Τι λες ρε, εγώ δεν θα σου τα δώσω, εγώ. Τώρα με προσβάλλεις. Να ξέρεις ότι άμα δεν μου τα δώσεις, θα σ' αφήσω στο λιμάνι. Και να είμαστε πάλι εδώ μετά από ένα μήνα. Τι θα γίνει, θα μου δώσεις τα λεφτά. Ναι ρε, μην ανησυχείς, θα στα δώσω πάνω στο καράβι. Καλά, κατάλαβα. Ε, φίλε, έρχονται τα παιδιά από τον μπανάνα για να κανονίσουμε κρουαζιέρες και παρτάκι. Θα μου τα δώσεις τα λεφτά, θα φάμε όλο το τετραήμερο στα δωμάτια. Αλλά τώρα είμαι πολύ large, δεν το ξέρεις, έτσι λοιπόν. Έλα, πάρε αυτό. Τι 5 ευρώ, ρε φίλε, 170 ευρώ έχει το εισιτήριο. Εντάξει, πάρε αυτά τώρα και τα 165 θα στα δώσω όταν γυρίσουμε. Έχεις θέμα όμως, έτσι. Φίλε, έχουν περάσει 5 μήνες από τότε που γυρίσαμε. Θα μου δώσεις τα λεφτά από τον μπανάνα τουρ στη Σκιάθο. Ναι, έλα ρε, πάρε ένα τάλιρο. Βλαμμένε, πάλι 5 ευρώ. Αλλά 160 πρέπει να μου δώσεις. Θα δώσω, πώς κάνεις έτσι. Ε, πότε ρε φίλε. Μόλις ξαναπάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.